το κορίτσι μου τα έχει κάνει. Όπως πάντα. Θέλω να δω πώς είναι το σπίτι σου, αλήθεια. Φαντάζομαι το διακοσμείς μόνη σου. Παιδιά, τι ωραίο πράγμα. Μα ούτε σε ζαχαροπλαστείο δεν το παίρνεις έτσι. Καλά, το γλυκό το έκανα εγώ. Εντάξει, αλλά τώρα εγώ κοιτάω τη διακόσμηση. Συγγνώμη. Δεν ξέρεις ότι τα κορίτσια θέλουμε λίγο και... Η αλήθεια είναι ότι τα απογειώνει λιγάκι, δηλαδή τα κοιτάω και εγώ. Φαμπαράζω, ωραίο. Αυτά είναι ατομικά. Ναι, αυτό είναι για σένα. Αλλά μου είπε να πάρεις αυτό το κουταλάκι αν θέλεις, για να δοκιμάσεις, για να φτάνει μέχρι κάτω. Πήρα και τέτοια οδηγία. Ναι, πήρα οδηγία. Πάρα πολύ ωραία όλα. Αυτό τώρα είναι εκμεκ. Αυτό είναι εκμεκ με μελομακάρονα, αλλά επειδή τα μελομακάρονα είναι αρκετά γλυκά, το έχω ισορροπήσει με λίγη μπίτερ σοκολάτα. Το έχω κάνει βάση. Φοβερό, ε! Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το κρατάω έτσι για να δείτε λίγο τις τρώσεις, τις διαφορετικές τρώσεις. Κάτω λοιπόν έχει το μελομακάρονο με την πίτρη της σοκολάτας σαν βάση. Πάνω είναι η κρέμα. Κρέμα πατισερή και λίγη σαντιγί από πάνω. Και? Και από πάνω ένα κερασάκι, λίγο ξηρούς καρπούς, να, καρύδια, εξαιρετικό. Ό,τι έχετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε. Υπάρχει όμως και ένα εκμεκ, οφείλω να το πω, ναι, πάνω στα δικά μου τα μέρη. Με ρωτάτε και ξανά, εγώ είμαι από το Κυρκής, αλλά πηγαίνω διακοπές στα Ανοπορόγια που ανήκει στο νομό Σερών. Και υπάρχει και ένα ζαχαροπλαστείο που δεν το... Είναι ένα ζαχαροπλαστείο κλασικό. Ναι, και αυτοί κάνουν ένα εκμεκ με βουβαλίσιο γάλα. Η κρέμα του. Καταήφθη από κάτω. Μοσχοβολάει. Είναι άλλο το βουβαλίσιο γάλα. Είναι εντελώς άλλο. Δεν είναι για να το κάνεις στο σπίτι σου. Όπως και επάνω κάνετε εξαιρετικό καζάντιπι, κάνετε τέτοια γλυκά με βουβαλίσιο που είναι εξαιρετικά. Αλλά εδώ δεν τα βρίσκουμε. Ωραία, πάμε να δούμε τελικά μας. Δοκιμάζω, Δημήτρη. Εννοείται, περιμένω να μου πεις. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια σοκολάτα μπίτερ, 100 γραμμάρια βούτυρο που θα τα βάλουμε σε μπεν μαρί να τα λιώσουμε και θα τα αναμίξουμε με 400 γραμμάρια μελομακάρονα. Αυτά είναι για τη βάση μας. Για την κρέμα μας θα χρειαστούμε. Πρώτα απ' όλα η βάση είναι από μελομακάρονα, αλλά το καταλαβαίνεις, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ναι. Έχει άλλη φίδι σε λιγόνι, έχει γίνει όχι, σαν σοκολατένια βάση. Επειδή έχει τη σοκολάτα, την πίτερ δεν σε λιγόνι. Δηλαδή χρησιμοποιείς το μελομακάρονο, όπως αλλά δεν είναι, όπως... ότι τρως μελομακάρονο. Σου το θυμίζει, σου θυμίζει μελομακάρονο, αλλά είναι δεν άλλο το... πράγμα, άμα δεν το πει κάποιος, είναι κάτι άλλο. Για την κρέμα μας λοιπόν θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 4 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια άλλο, corn flour που λέμε, και ξύσμα από πορτοκάλι. Και για να γαρνίρουμε από πάνω θα χρειαστούμε λίγη κρέμα γάλακτος χτυπημένη, αμύγδαλο φιλέ, φιστίκι Αιγίνης, ό,τι νομίζετε, ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, η διαδικασία μας είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη όπως σας έχω συνηθίσει. Θα ξεκινήσω. Έχουμε βάλει σε ένα μπολάκι τα μελομακάρονα και έχουμε βάλει σε μπεν μαρί τη σοκολάτα με το βούτυρο. Τώρα εντάξει, έλα τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει κάνει. Ναι, να σε καλά, δεν φτάσω. Και οικονομικό, γιατί σίγουρα θα έχουμε μελομακάρονα. Και τι, θέλουμε 1 λίτρο γάλα και λίγα αυγά για να το φτιάξουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα τη σοκολάτα με το βούτυρο. Τα μελομακάρονα. Η σοκολάτα με το βούτυρο κάνει την γκανάζ, που λέμε, έχει μαγειρά λάθος. Γκανάζ σημαίνει οτιδήποτε περιέχει σοκολάτα μαζί με κάποιο υγρό στοιχείο. Το βούτυρο το λιωμένο. Μπορεί να είναι με νερό, μπορεί να είναι με χυμό, με γάλα, με κρέμα γάλακτος. Όλα λέγονται. Όλα λέγονται γκανάζ. Με μέλι. Λοιπόν, τρίβουμε λίγο τα μελομακάρονα. Με το χέρι. Με το χέρι. Πόση μπίτερ σοκολάτα. 100 γραμμάρια μπίτερ. Και 100 γραμμάρια βούτυρο. Εξισορροπεί τη γεύση του ότι είναι μπίτερ. Ναι, γιατί το μελομακάρονο είναι πολύ έντονο. Ερχόμαστε από γιορτές που έχουμε φάει πολλά γλυκά. Πολύ γλυκά. Θέλουμε λίγο πιο ισορροπημένα. Τέλος, α. Η ποσότητα που μας δίνεις. Η ποσότητα που σας δίνω είναι ακριβώς για όλα αυτά. Συγγνώμη που έχω φτιάξει εκεί. Είναι και για τα μικρά και για το μικρά και για το μεγάλο. Θα κόψω ένα κομμάτι, μπορώ. Εννοείται. Τι έχεις πάθει, Ελένα μου. Γιατί γελάτε στο κοντρόλ, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, αλλά γιατί γελάτε, κάνουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή. Κάτι έχει κάνει ο Νέζος. Το ξέρεις το Χρήστο Νέζο. Εννοείται. Ωραία. Ετοιμάζει κάτι.
Μάλιστα. Επίσης είδα να είσαι βοηθός. Βοηθός. Ναι, ναι. Ήταν μεγάλη μου τιμή να δουλεύω δίπλα σε αυτό το μεγάλο σεφ. Τι ετοιμάζατε? Κάναμε τη βασιλόπιτα. Τη βασιλόπιτα αυτή που φτιάξαμε για το σπίτι μας, την κάναμε στο σπίτι του Γιώργου. Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο πόσοι φίλοι μας κάναν τη βασιλόπιτα, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και μας στέλναν μηνύματα και φωτογραφίες. Ωραία, παιδιά, κάνα τη βασιλόπιτα, κάντε και αυτό το γλυκό. Θα κόψω ένα κομμάτι. Έλα λίγο Θράσο μου κοντά. Μάλλον θα το κόψεις εσύ, γιατί φαντάζομαι να το κόψεις πιο ωραία από μένα. Εγώ είμαι λίγο κουλασμένο. Για να δούμε. Από εδώ να ξέρεις πάντα το πρώτο κομμάτι βγαίνει λίγο πιο δύσκολο. Έλα στην παρέα μας λίγο να το δούμε καλά. Λοιπόν. Το ακούτε το κλακ, κλακ. Εγώ όταν άκουσα στην αρχή μελομακάρονο, μου ήρθε αυτή η γλύκα του μελομακάρονου. Όχι, όχι. Αλλά είναι πραγματικά άσχετα, δηλαδή από το ότι έχουν περισσέψει κάποια. Ναι. Είναι πολύ ωραία η βάση. Με τη σοκολάτα, την μπίτερ που έχει αναμειχθεί σε αυτή τη γλύκα. Τώρα έχει ζεσταθεί και λίγο. Ναι, είμαστε στο πλατό, αλλά να το. Να το, θες. Τι βλέπεις πώς είναι η βάση. Και από πάνω η κρέμ πατισερή και ανάλαφρη. Σαντιγί. Σαντιγί που κάνει πλάφ με στο στόμα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λοιπόν, πάμε να ώρα, το τελειώσουμε γρήγορα. Έχω βάλει εδώ το γάλα και βράζει. Όπως σας έχω ξαναπεί, τα εσπεριδοειδή τα ξύνουμε μέσα. Α, έχεις βάλει και... λίγο πορτοκαλάκι. Καλέ. Λοιπόν, σε ένα μπολάκι βάζουμε τα αυγά μας. Κόβω ένα κομμάτι για το Σπύρο, τι θέλεις. Τη ζάχαρη. Και το corn flour. Έλα, γόρι μου. Αχ, μύρισε το πορτοκάλι. Άρα, μέσα στο γάλα έχεις βάλει... λίγο ξύσμα, ξύσμα και λίγη από την ποσότητα της ζάχαρης της συνταγής μας, για να μην πιάσει το γάλα. Α, έτσι δεν, δεν κολλάει. Πιάνει, ναι, ναι. Εδώ και πέρα εδώ έχουμε βάλει το άμυλο με την υπόλοιπη ζάχαρη και τα αυγά. Άμα θες μου γυρνάς λίγο το γάλα. Δεν καίει. Α, να το ανακατέψουμε. Όχι, όχι, να μου ρίχνεις λίγο μέσα. Συγγνώμη, χρησιμοποίησα όρο ζαχαροπλαστικό. Ναι, το γύρισε είναι ζεστό. Το. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό θέλουμε σιγά-σιγά, για να μην κόψουν τα αυγά. Μια χαρά, μην το φοβάσαι. Πόσο αυγά μου έχεις εκεί τώρα? Τέλεια. Το αφήνεις πάλι στο μάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πόσο 4 αυγά, αυγά έχω, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια άμυλο. Άμυλο τι είναι? Corn flour. Πόσο λοιπόν θερμάκι, εγώ να πω δώσουμε λίγο άμυλο. Όχι, το γράφει και το corn flour γράφει από κάτω άμυλο. Λοιπόν, γυρνάμε τα αυγά μέσα στο γάλα. Τα επιστρέφεις δηλαδή. Κανονικά. Και ανακατεύουμε μέχρι να σφίξει η κρέμα μας. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας το γάλα μας, το οποίο είναι 1 λίτρο, με λίγο ξύσμα από πορτοκάλι, μέσα σε ένα μπολ 4 αυγά, μέσα στο γάλα λίγη ζάχαρη για να μην κολλήσει, το υπόλοιπο της ζάχαρης από τα 150 γραμμάρια μέσα στα αυγά, μαζί με το corn flour που είναι 100 γραμμάρια. Ακριβώς. Και κάνεις τη μίξη. Ακριβώς. Το ζεστό προς το ζεστό το ρίχνουμε λίγο στα αυγά, να πάρουν θερμοκρασία τα αυγά, να μην σοκαριστούν πάνω στο μάτι. Και μετά τα ξαναγυρνάμε πάνω. Εδώ για κρέμπα τη σερή δεν είναι με πολλά τα αυγά. Όχι. Έχω δει τις συνταγές είναι με 6 και 8. Και 10 κρόκους. Εγώ την κρέμα πατισερή που κάνω χρησιμοποιώ 10 κρόκους. Αλλά αυτό είναι... μου αρέσει πίνει, που είναι... πίνει προς τη γαλλική ζαχαροπλάστη. Και αυτό είναι πιο πολύ ελληνικό. Αυτό λοιπόν, εδώ. Ναι. Αυτή η πατισερή είναι ελληνική. Είναι πιο ελαφριά. Πιο ελαφριά σίγουρα. Μου αρέσει περισσότερο. Τουλάχιστον για αυτό το γλυκό λοιπόν, που έχει και διαφορετικές υφές. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Γεια σου ρε Δημήτρη τώρα. Ωραία λοιπόν κρέμα. Και κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι το γλυκό μας. Να εδώ στήσουμε. Έχουμε, ναι, εδώ έχουμε βάλει τη σαντιγί. Που είναι μία κρέμα γάλακτος. Μία κρέμα γάλακτος. Από το ψυγείο. Ναι. Να χτυπιέται, δεν τη χτυπάω τώρα, μην κάνει και θόρυβο. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πολύ απλά, παίρνουμε ένα μπολάκι.
Τα μελομακάρονα με την πίτρη τη σοκολάτα δεν τα βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσουν. Μπορούμε να το βάλουμε όταν θα κάνουμε τη βάση μας. Όχι από την αρχή, γιατί θα σφίξει. Είδες πως ήταν σαν μπισκοτάκι. Τώρα λοιπόν που το μοίρασα, άμα θα ήθελα, θα μπορούσα να το έβαζα λίγο στο ψυγείο για να μου κάνει όπως το βλέπεις έτσι, να μου κάνει και τη διαφορά. Ωραίο. Τώρα από εδώ. Παιδιά, είναι εύκολο. Πολύ εύκολο. Γιατί το ακούς το εκμέκ, έκανα εκμέκ να σου σερβίρω και δεν είναι κέικ. Λες, ναι. Έκανε η άλλη πελαλίδι γλυκό. Νομίζω ότι αυτό το εκμέκ είναι λίγο πιο εύκολο και από κέικ. Και από πάνω βάζεις την ωραία σου τη σαντιγή. Και από πάνω βάζω τη σαντιγή που έχω χτυπήσει, λίγο ξύρους καρπούς. Ροκάρι το αγόρι εδώ, ακολουθήστε τον στο Instagram, να ο και ο λογαριασμός.